Καλή σας μέρα, κύριε Σιζόπουλε. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Γιατί εκλώσετε, κύριε Σιζόπουλε? Όχι, δεν εκλώσαμε. Απλά παραμείναμε σταθεροί στις θέσεις και στις αρχές, τις οποίες τουλάχιστον από το 1996 που θυμάμαι, η ΕΔΕΚ έθετε συνεχώς, σχεδόν κάθε χρόνο, για το πώς θα έπρεπε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της δημόσιας υπηρεσίας, να μειωθεί η γραφειοκρατία και κυρίως η απόδοση της να βελτιωθεί σε εκείνον τον βαθμό που να μπορεί να εξυπηρετεί τους πολίτες και την ίδια στιγμή να συμβάλλει αποφασιστικά και στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Πάντως, δεν θεωρείτε ότι αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κατέβηκε και τελικά ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας, αποτελεί έστω και ένα μικρό λιθαράκι, μια σωστή κατεύθυνση για να αρχίσουν τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους? Και πού ήταν οι δικές σας διαφωνίες? Ναι, αποτελεί, πρέπει να πούμε, ένα βήμα προς την καλύτερη κατεύθυνση. Όμως δεν ικανοποιεί αυτούς τους βασικούς στόχους, όπως παραδείχθηκε και ο ίδιος υπουργός, που θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια μία μεταρρύθμιση, γιατί μιλούμε για μεταρρύθμιση της τοπικής, της δημόσιας υπηρεσίας, να καλύψει ακριβώς εκείνους τους στόχους και εκείνες τις προποθέσεις που θα έπρεπε. Αυτό που σήμερα συμβαίνει, μπαίνουν με κάποια κριτήρια, αλλά αυτό που δημιουργείται είναι: αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο υποκειμενισμός όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν σχέση πια με τις αξιολογήσεις. Πιο πολύ από ό,τι ήταν προηγουμένως ο υποκειμενισμός. Ακριβώς, γιατί προηγουμένως ήταν ουσιαστικά τρία κριτήρια, τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα, αν ο στόχος μας ήταν αυτός, να καθορίσουμε μοριοδότηση των τριών κριτηρίων. Σήμερα έχουν προσθεθεί τα κριτήρια με μεγάλη ευρύτητα όσον αφορά την αξιολόγηση από 0 μέχρι 40 μονάδες, από 0 μέχρι 20 μονάδες. Θα δίνονται δύο ετήσιες εκθέσεις για κάποιους κάθε χρόνο, μία ετήσια έκθεση για κάποιους άλλους τον χρόνο, με αποτέλεσμα πια να δημιουργούνται τρία βασικά για μας μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα, ένας σημαντικός αριθμός δημοσίων υπαλλήλων θα ασχολείται συνέχεια με τις αξιολογήσεις των υφισταμένων του. Άμα κάνει δύο φορές το χρόνο της αξιολογήσης, αντιλαμβάνεστε πόσο χρόνο θα σπανταλεί για να κάνει τις αξιολογήσεις των υφισταμένων. Ναι. Το δεύτερο, θα δημιουργήσει μια μορφή εξάρτησης μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου. Και με τη μία περίπτωση, όπου θα τους βαθμολογεί, αλλά και με το γεγονός ότι και οι υφιστάμενοι θα τον αξιολογούν ανώνυμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ποια η εξάρτηση η οποία θα γίνει και θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Το τρίτο, αντί να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, αυξάνουμε τη γραφειοκρατία. Και το τέταρτο για μας, που ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο, είναι ότι η οποιαδήποτε προαγωγή δημοσίου υπαλλήλου, ακόμα και οι μισθολογικές αυξήσεις, θα έπρεπε να συνδεθούν και με την παραγωγικότητα του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο κάποιος ενδεχομένως προείσταται ή εργάζεται. Καλά, δεν μπορεί ένας υπάλληλος όμως, κύριε Σιζόπουλε, μπορεί να είναι παραγωγικός, αποτελεσματικός ένας υπάλληλος σε ένα τμήμα το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί να χάσει αυτό στην προαγωγή του ή την εξέλιξή του? Άρα λοιπόν, να φροντίσουμε να λειτουργήσει σωστά το τμήμα. Και αφού οι κανόνες της δημόσιας υπηρεσίας είναι καθολικοί, τότε και αυτοί θα πρέπει να συμβάλλουν ή στην βελτίωση ακριβώς παραγωγικότητας. Δεν είναι σήμερα η Κύπρος να βρίσκεται στο 72% του μέσου όρου παραγωγικότητας των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Στο 72%. Δεν είναι δυνατόν σήμερα ένας πολίτης να προσπαθεί με διάφορα τμήματα να επικοινωνήσει και τα τηλέφωνα ποτέ να μην απαντούν. Σωστά είναι αυτά που λέτε. Ως παρατηρήσεις της παθογένειας δημόσιας υπηρεσίας είναι σωστά. Αλλά το ερώτημα είναι: γιατί αυτό το νομοσχέδιο εσείς θεωρείτε ότι δεν άξιζε να του δοθεί μια ευκαιρία ως τουλάχιστον εφαλτήριο για τα επόμενα? Δεν μας εκάλυψε τις βασικές μας ανάγκες, όπως τις είχαμε τονίσει κατά επανάληψη. Δεν γίνεται καμία ριζική αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτών των βασικών στόχων που έχουμε πει. Που τους τόνισα. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για την μεταρρύθμιση της δημοσίας υπηρεσίας? Η αύξηση παραγωγικότητας, η αξιοκρατία, η διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και κυρίως η εξυπηρέτηση των πολιτών σε εκείνον τον βαθμό που ο πολίτης να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με ό,τι του προσφέρει η δημόσια υπηρεσία, ναι, που πληρώνεται το σύνολο της μέσα από τις εισφορές των πολιτών. Αυτά δεν τα αγγίζει.
Είχατε προτείνει κάποιες τροπολογίες ως ΕΔΕΚ, κύριε Σιζόπουλε, και οι οποίες απορρίφθηκαν? Ποια είναι η πιο σημαντική, κατά την δική σας την αξιολόγηση, τροπολογία που απορρίφθηκε, για να καταλάβουμε κιόλας πώς λειτουργεί το ζήτημα αυτό? Μπορώ να πω ότι μια από τις σημαντικές τροπολογίες στο τελευταίο στάδιο που απορρίφθηκε ήταν, υπάρχει ένας αριθμός τμήματων της δημόσιας υπηρεσίας, αν μπορώ να το πω έτσι, τα οποία θα εξαιρούνται από τις λεγόμενες διατμηματικές προαγωγές. Δηλαδή θα προάγονται κάποιοι, θα μπορούν να μετακινηθούν από ένα τμήμα σε ένα άλλο τμήμα στο πλαίσιο της κινητικότητας. Εξαιρούνται σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι στην Βουλή, λόγω του ότι έχουν μια διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία η Βουλή, και καλώς εξαιρείται. Εξαιρούνται του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίως αυτοί που αφορούν για τη βαθμίδα των πρέσβεων, που εκεί όντως χρειάζεται να έχεις μια εμπειρία και μια συνεχόμενη ανέλυξη για να φτάσει εκείνο το σημείο. Και εξαιρέθηκαν και το τμήμα της ελεκτικής υπηρεσίας. Ναι. Εμείς προτείναμε ότι ένα από τα βασικά τμήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί ήταν το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας. Δεδομένου ότι αυτοί οι υπαλλήλοι, κυρίως ψηλά κλίμακα της Α13, είναι άτομα τα οποία έχουν την ευθύνη να συντονίζουν, να διαχειρίζονται, να επιβλέπουν κρίσιμης σημασίας τμήματα του Υπουργείου. Ειδικού χειρισμού. Αντιλαμβανόμαστε. Δεν θα πρέπει αυτή η εμπειρία η οποία αποκτάται από αυτά τα άτομα να χάνεται στη συνέχεια, είτε γιατί αυτά τα άτομα θα μετακινηθούν σε άλλα τμήματα, είτε γιατί θα έρθουν άλλοι υπάλληλοι που μέχρι να μπορέσουν να αποκτήσουν την εμπειρία θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς η πλειοψηφία της Βουλής, αγγέλ και συναγερμός, καταψήφισαν αυτήν την τροπολογία. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αποτέλεσμα της καταψήφισης αυτής της τροπολογίας που εμείς καταψηφίσαμε. Ναι. Κύριε Σιζόπουλε, να σας μεταφέρω μια προσωπική μαρτυρία. Πολλοί ψηφοφόροι σας διερωτούνται: μα καλά, ο Μαρίνος ο Σιζόπουλος και η ΕΔΕΚ, και στην περίπτωση της δημόσιας υπηρεσίας και στην περίπτωση του ΓΕΣΥ, γιατί πάνε στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας και δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα? Μάλλον οι ψηφοφόροι σας δεν αντιλαμβάνονται τις ενστάσεις που εγείρετε σε μεγάλα ζητήματα. Αντίθετα, εμείς πάμε στη μεγάλη εικόνα. Εδική της μου το μετέφερε αυτό. Ναι, εμείς πάμε στη μεγάλη εικόνα. Δεν πάμε ακριβώς. Βλέπουμε το δάσος και δεν βλέπουμε το δέντρο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και βλέπετε τώρα και με το ΓΕΣΥ, η χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό έχει επιβεβαιώσει πλήρως τις ανησυχίες της ΕΔΕΚ. Πλήρως. Αυτά που η ΕΔΕΚ εδώ και χρόνια λέει, όπως ξεκίνησε η εφαρμογή του ΓΕΣΥ, επιβεβαιώνονται σήμερα. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Ποιος έχει την πολιτική τόλμη να πάρει τις αποφάσεις για να κάνει τις διορθώσεις? Εσείς τι θα προτείνετε, ανατροπή του ΓΕΣΥ έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Όχι, εμείς δεν προτείναμε ανατροπή του ΓΕΣΥ. Εμείς προτείναμε σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΓΕΣΥ. Ναι. Και βλέπετε ότι εχθές αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι η συστηματική παραβίαση της ίδιας νομοθεσίας. Και γι' αυτό οδηγούμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το βιώνουμε όλοι σήμερα καθημερινά. Και τους κινδύνους που υπάρχουν για τα δημόσια νοσηλευτήρια, και τους κινδύνους που υπάρχουν για την οικονομική βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ. Είναι δυνατόν να ξεκινώ το 2019 με σφαιρικό προϋπολογισμό στον ΟΑΗ 920 εκατομμύρια το χρόνο, όπως ήταν οι μελέτες οι οποίες έγιναν, και ξαφνικά σήμερα, το 2021 να ανεβαίνει στο 1 δισεκατομμύριο 315 εκατομμύρια, και το 2015, χωρίς να υπολογίζουμε τυχόν ελλείμματα, να ξεπεράσουμε το 1,4 δισεκατομμύρια. Ρωτήστε λίγο τον γενικό ελευθερή να σας πει για το φαγοπότη που γίνεται. Πάμε σε ένα άλλο και θέμα. Γιατί γίνεται το φαγοπότη? Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γίνεται το φαγοπότη ακριβώς γιατί δεν έγινε σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τηλεγραφική η ερώτηση. Το 2022 είναι κατεξοχήν προεκλογικό έτος. Η ΕΔΕΚ έκατσε στην κλούβα? Η ΕΔΕΚ δεν κάθισε στην κλούβα, Λάζαρε. Απλά, εμείς έχουμε σήμερα μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρώσουμε λόγω των προσφυγών στο δικαστήριο, για να μπορέσουν πια και τα συλλογικά όργανα του κόμματος να μελετήσουν σε βάθος, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής και διαφανούς διαδικασίας, την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται, για να πάρουν το κόμμα τις τελικές του αποφάσεις, το τι μέλη γενέστε όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές. Και την ίδια στιγμή θέλω να ξεκαθαρίσω ακόμα κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή κυκλοφορούν πολλά και διάφορα σενάρια. Ναι. Μέχρι στιγμής η ΕΔΕΚ δεν είχε καμία συνάντηση
ούτε τη ζητήθηκε να έχει οποιαδήποτε συνάντηση, είτε με υποψήφιους που εξάγγειλαν υποψηφιότητα, είτε με υποψήφιους. Δεν σας τηλεφώνησε κανείς, δηλαδή σας απαξιώνουν, δεν σας μετρούν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ας μας απαξιώνουν. Την ώρα που θα μιλήσουν, θα μιλήσουν. Ναι. Και το δεύτερο, εγώ έχω ξεκαθαρίσει κάτι. Ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ δεν πρόκειται εμείς να πάμε και να προσυπογράψουμε αυτά που οι άλλοι θα έχουν αποφασίσει ή θα έχουν συμφωνήσει. Μήπως μίλησαν όμως, κύριε Ψιζόπουλε, μήπως μίλησαν όμως οι ενδιαφερόμενοι για τις εκλογές με κάποιους άλλους της ΕΔΕΚ εκτός από εσάς? Αν μίλησαν με κάποιους άλλους εκτός από μένα, είναι θέμα δικό τους και είναι πρόβλημα δικό τους. Γιατί δεν είναι να μιλήσουν μαζί μου. Το θέμα είναι ότι θα μιλήσουν με τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ. Εγώ απλά είμαι ένα μέλος συλλογικού οργάνου που θα μεταφέρω τις απόψεις και τις εισηγήσεις ενδεχομένως όλων αυτών προς τα συλλογικά όργανα. Καλά, μην το τοποθετείτε τώρα έτσι. Μην το προσεγγίζετε έτσι. Είστε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ και όλοι γνωρίζουν ότι μέσα στην ΕΔΕΚ δεν είστε ένα μέλος απλά των συλλογικών οργάνων. Είστε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Είμαι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, αλλά το πρόεδρος της ΕΔΕΚ δεν σημαίνει ότι λειτουργώ αυθαίρετα και λειτουργώ κατά βούληση και κάνω ό,τι θέλω εγώ. Έτσι σας κατηγορούν οι αντίπαλοι σας. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπετε και προσέξτε το ότι η ΕΔΕΚ είναι το μόνο κόμμα που από την εποχή της δικής μου της προεδρίας και μετά όλες οι συνεδριάσεις των συλλογικών της οργάνων, ακόμα και στις πιο κρίσιμες συνεδρίες, είναι ανοιχτές ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης. Και οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες βρίσκονται εντός της αίθουσας και βλέπουν και τη διαδικασία και τον τρόπο που γίνεται η ψηφοφορία και ποιοι ψηφίζουν τη μια πρόταση και ποιοι ψηφίζουν την άλλη. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Μάλιστα. Δεν έχετε... Ό,τι λένε και αυτά που λένε είναι απλά γιατί κάποιοι θέλουν να δικαιολογήσουν τις δικές τους θέσεις, τις δικές τους απόψεις ενδεχομένως. Αποκλεισμούς βάζετε για τις εκλογές? Δηλαδή υπάρχουν κόμματα ή υποψήφοι με τους οποίους δεν θα συνεργαστείτε? Δεν θα στηρίξετε με τίποτα? Για παράδειγμα, ο Κωστής ο Ευσταθίου εξέφρασε την προσωπική του άποψη στην εκπομπή μας το μεσημέρι και κάτι, λέγοντας ότι, αν θυμάμαι καλά, ούτε με Δυσί ούτε με ΕΛΑΜ. Δεν τίθεται θέμα να συζητήσουμε τώρα οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με το ΕΛΑΜ. Από εκεί και πέρα όμως η έκκληση μου και προς τα στελέχη. Άρα το ΕΛΑΜ το κόβεται, δεν έχει. Ναι. Είναι η έκκληση μου και προς τα στελέχη του κόμματος είναι να κρατήσουν τις δικές τους θέσεις, να διατυπώσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Ναι, παλιά κουβέντα είναι αυτή, δεν είναι καινούργια. Ναι, και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ο καθένας δεν λέει τις απόψεις. Όπως εγώ δεν λέω τις απόψεις. Και εγώ μπορώ να έχω απόψεις. Ναι. Όμως ποτέ δεν τις δημοσιοποιώ. Θα τις δημοσιοποιήσω εντός των συλλογικών οργάνων του κόμματος, να ληφθούν οι αποφάσεις και να τις υπηρετήσω αυτές τις αποφάσεις. Αυτός για μένα είναι ο σωστός τρόπος που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουμε, ειδικά σε μια περίοδο δύσκολη, κρίσιμη και κυρίως οι επόμενες εκλογές ενδεχομένως να έχουν τη δική τους σημειολογία στην παραπέρα πορεία σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την πατρίδα μας. Και όσον αφορά το Κυπριακό και όσον αφορά θέματα εσωτερικής διαδικασίας. Καλό Σάββατο, κύριε Σιζόπουλε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.